Ιντερνετ.gr. Σάββατο σήμερα, όπως έτσι σας έχουμε συνηθίσει, αν και λόγω υποχρεώσεων δεν είναι κάθε Σάββατο, αλλά ωστόσο έτσι αρκετά Σάββατα θα σπαρσιάζουμε το γλυκό της εβδομάδας, όπως έχουμε καθιερώσει εδώ και 1,5 χρόνο εδώ πέρα με τον αγαπητό φίλο Σεφ Γούναρη. Καλησπέρα. Στην Αγία Μονή εδώ πέρα, στο κατάστημά του και εργαστήριό του, δίπλα από το Μήλο, ξεκίνησε ο Μήλος Εξωτικών. Έρχεσαι στο Μήλο, πέταξε την μία μόνα. Να φάτε το χαλβά, 40 χρόνια χαλβά και παραπάνω, μελομακάρονα με σοκολάτα και απλά μελομακάρονα. Τι άλλα γλυκά, πολύ ωραία. Έλα, πάμε. Καλά. Ναι. Και τι άλλο, κουραβιέδες. Ναι, εννοείται φυσικά. Και άλλα πράγματα έτσι πολύ ωραία γλυκά, παιδιά. Όπως παραγγελίες. Φτιάχνουν φανταστικές τούρτες. Δηλαδή, πραγματικά θέλετε μια τούρτα για να κάνετε γενέθλια στο παιδί σας, στο σύντροφό σας, στο φίλο σας, πάρτε ένα τηλέφωνο στο 2431-034-901. Καλά είπα, καλά το θυμάμαι, ναι. Και κάντε μια παραγγελία, μια τούρτα της επιλογής σας, όποια γεύση θέλετε. Να πούμε ότι φέτος, όπως σε όλα τα βιντεάκια, μέγας χορηγός στο γλυκό της εβδομάδας είναι το κατάστημα Καρπός, Ξηρή Καρπή, του Ευάγγελου Σίμου, Καρασκάκη 34, βλέπετε το τηλέφωνο. Το κατάστημα αυτό, ένα πάρα πολύ ωραίο κατάστημα, το οποίο θα βρείτε ξηρούς καρπούς, θα βρείτε όσπρια, θα βρείτε αποξηραμένα φρούτα. Πρόσφατα ανέκτησε και στο Facebook του καταστήματος ο αγαπητός φίλος Βαγγέλης πουράκια με ταχύνη, το οποίο είναι και νηστίσιμα και πεντανόστιμα. Πουράκια με? Με ταχύνη. Αξίζει να πάτε και να τα δοκιμάσετε. Καφέδες, καφέ, να πάρετε καφέ. Και άλλα πολλά πράγματα που θα πάτε στον πεζόδρομο εκεί στην Καρσιάκη 34 και να πάρετε και να αγοράσετε σε πολύ καλές τιμές. Σήμερα, όπως σας είπαμε, βασιλόπιτα, εδώ με το φίλο μας τον Βαλάντη. Είσαι έτοιμος, Σεφ? Πανέτοιμος. Ο φίλος ο Παναγιώτης Γεωργίου λέει το φλουρί θέλει. Το φλουρί. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Στο λότο σήμερα. Πάμε. Λοιπόν, τώρα... Δεν πειράζει. Ήταν να γίνει. Δεν ακούγησε όμως. Δώσε στη κυρία, στο κοντρόλ. Καθάρισε το μία. Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτό. Να πούμε, είπαμε βασιλόπιτα σήμερα, γίνονται και αυτά, δεν πειράζει. Με βασιλόπιτα ξεκινήσαμε πέρσι. Με βασιλόπιτα ξεκινήσαμε. Το πρώτο βίντεο. Με βασιλόπιτα. Κάναμε βασιλόπιτα. Λοιπόν, Παναγιώτης Γεωργίου, σε μάτιξαν αγόρι. Δεν το μάτιξαν. Μία Δαμίδου ευχές από Αθήνα. Η μία Δαμίδου, η οποία είναι φανταστική ψυχολόγος και ό,τι τη χρειαστείτε. Και... χρειαζόμαστε. Ναι, εννοείται. Εννοείται ότι τη χρειαζόμαστε. Θα πάρουμε μία μόνιμη. Λοιπόν, και... παιδιά, κάναμε μια απόπειρα σήμερα για να ακουγόμαστε και τι μας κάνετε παράπονα. Πρόσκειται το πίσω φύγει πάλι. Ωραία. Πάμε. Δεν ξέρω, δεν είχα εγώ τέτοιο ποτέ. Δεν πειράζει, τώρα τι να κάνουμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να... Βασιλόπιτα, με ωραίες γεύσεις, ωραία αρώματα, εύκολη. Mm-hmm. Να έχουμε λίγο μίξερ σήμερα, πιστεύω θα... Δεν θα έχουμε θέμα γιατί σήμερα έχουμε... Έχουμε τα εργαλεία. Ωραία. Ξεκινάμε. Λοιπόν, για τη βασιλόπιτα. Βάλω νερό, έχουμε λάδι, το έχουμε ρίξει ήδη μέσα. Ωραία. Θα ρίξω εγώ άχνη, mm-hmm. 250 γραμμάρια okay. άχνη. Θα ρίξω και το βούτυρο. Οπότε ρίξαμε άχνη, λάδι και το βουτυράκι okay. και ξεκινάμε το χτύπημα ώστε να το αφρατέψουμε. Ωραία. Έχουμε εδώ. Δώσε φασαρία όσο θες, τώρα δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Έτσι. Παιδιά, στείλτε τις ερωτήσεις σας, ό,τι θέλετε. Όταν θέλουμε να χτυπήσουμε βούτυρο για να το αφρατέψουμε και τα λοιπά, για να κάνουμε ζύρι καλύτερα, είναι το φτερό. Τι να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε το hatch free. Έλα. Όπα. Πάμε. Για να δούμε τώρα. Δεν πειράζει, παιδιά. Εντάξει, κάνουμε μια απόπειρα για να ακουγόμαστε καλά. Πάμε. Με το φτερό, είπαμε έτσι, γιατί χτυπάει καλύτερα και δεν... το μίξερ θα σας παιδέψει. Ναι. Πάμε.
συστήματα σταματάτε και ξύλουμε τα τυχώματα. Ο Παναγιώτης Γεωργίου λέει, τον σεφ το γνωρίσαμε, τον παραγωγό το γνωρίσαμε, την speaker όμως, η speaker... Άστο βρε. Η speaker είναι η σύζυγος, η οποία βοηθάει και η οποία την κοστάμε πολλά. Γιατί η σύζυγός μου, για την πολύτιμη βοήθειά της. Δεν θέλει πολύ, θέλει 2-3 λεπτάκια στήριγμα να αφρατεύσει το βούτυρο. Ναι. Είπαμε, καθαρίζουμε λίγο από τα τυχώματα για να το βοηθήσουμε να χτυπήσει καλύτερα. Ναι. Βοηθάμε εδώ. Το ρίχνουμε μέσα. Η Μία Αδαμίδου λέει μπράβο trekalakatsu.gr. Να πούμε ότι με την αγαπητή Μία Αδαμίδου έχουν γίνει 2 συνεντεύξεις, πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Η μία είναι για τον εθισμό στις πορνοτενίες, στα πορνό, και αξίζει πραγματικά τη συνέντευξη, να δείτε τι λέει, πόσο κακό κάνει αυτό. Λοιπόν, ναι. Να πω. Και για να ολοκληρώσω, και έχουμε κάνει και μια συνέντευξη για τις πανελλαδικές για το άγχος. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Αφού έχουμε χτυπήσει, το έχουμε αφρατεύσει και τα λοιπά, τώρα ξεκινάμε να ρίξουμε μέσα τα αυγά. Έχουμε 6 αυγά. Τα ρίχνουμε ένα-ένα. Ρίχνουμε ένα βουλάκι, ενσωματώνεται. Ωραία. Περιμένουμε και μετά ρίχνουμε το επόμενο. Η Δήμητρη Κόσφα σχολίασε, απλά δεν είδα το μήνυμά της. Δήμητρα, ξαναστείλε λίγο. Θα διαβάζεις τα μηνύματα γιατί ξέρεις. Εννοείται, ναι, δεν πρόλαβα. Τι λέει. Καλησπέρα σε όλους. Ωραία, καλησπέρα στην αγαπημένη Δήμητρα. Στο Άμπερκ, στην αδελφοποιημένη πόλη. Για πες μας, Δήμητρα, χιονίζει. Και ασπράδι και κρόκο, λέει, από τα 6 αυγά, λέει ο Παναγιώτης ο Γεωργίου. Και ασπράδι και κρόκο από τα 6 αυγά. Και κρόκο, ολόκληρο το αυγό. Θα ψήσουμε λίγο πάλι τα τυχώματα για να το βοηθήσουμε εδώ να το ακολουθήσει καλά. Ναι. Έπεσε πάλι. Φάτε. Θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε, ναι. Θα το συνηθίσουμε. Να μας συγχωρείτε, παιδιά, σήμερα έχουμε βάλει, να πούμε, hands free bluetooth για να ακουγόμαστε και νιώθουμε λίγο κάπως περίεργα και έχουμε κάποια θέματα. Ζητάμε συγγνώμη. Στα αυγά τώρα παράλληλα έχουμε το αλεύρι. Ναι. Στο αλεύρι θα ρίξουμε. Θα ρίξουμε μπέικεν. Εννοείται ότι η συνταγή θα είναι έτσι, τα έχουμε όλα μέσα. Είναι 2 κουταλάκια του γλυκού. Mm-hmm. Να το πούμε. Η Δήμητρα λέει στο Άμπρεκ έχει πολύ κρύο, αλλά χιονάκι όχι ακόμα. Χιονάκι όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Εμείς εδώ περιμέναμε χιόνι, αλλά. Αλλά τίποτα. Περιμένει. Τίποτα. Ξύσμα πορτοκαλιού. Mm-hmm. Η Μία Αδαμίδου, ωραία παρέα σήμερα που κάνει κρύο. Είμαστε ενωμένοι από παντού. Ευχαριστούμε, ρε Μία, ευχαριστούμε πολύ. Είναι Αθήνα. Είναι Αθήνα, ναι. Άμα δεν κάνω λάθος, Μία, συγχώρεσέ με. Είναι πάρα πολύ καλή και κάνει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Συνεργάζεται και με την Δήμητρα την Κόσυφα. Και κάνανε μια δράση για να βοηθήσουν κόσμο που έχει ανάγκη αυτές τις μέρες. Παναγιώτης Γεωργίου και Θεσσαλονίκη τα ίδια, λέει πολύ κρύο. Αθήνα λέει μία. Αθήνα. Άρα Θεσσαλονίκη και Αθήνα το ίδιο καιρό. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Στην πρωτεύουσα. Και μοσχοκάρι, μπαχαρικό το μοσχοκάρι. Μοσχοκάρι. Μπαίνει και στο φαγητό, μπαίνει και σε γλυκά, θα βάλουμε και φρέσκο. Αχα. Μοσχοκάρι, θα το ψήσουμε λίγο. Είναι φανταστικό. Ναι. Δεν θέλει πολύ. Λίγο ίσα ίσα γιατί έχει έντονη. Και μοσχοκάριδο. Ρίχνουμε και βανίλια. Αν έχετε χύλισμα βανίλιας, έχετε χύλισμα βανίλιας. Σκόνη βανίλια. Δεν είναι... Η χύλισμα είναι λίγο καλύτερο. Ναι. Αν έχουμε τα... Φλουδά. Τα
κανονικά τα βανιλίνες. Δεν είναι, είναι, το ίδιο, το ίδιο. Σκόνη, αυτό εννοώ, δεν παίζει ρόλο. Ωραία, λοιπόν. Τώρα τι κάνουμε. Έχουμε γάλα και έχουμε και χυμό πορτοκάλι. Ή φυσικό ή... Ή χυμό. Ή χυμό. Τι κάνουμε τώρα, ένα κόλπο. Ρίχνουμε να αλλάξει το αλεύρι με τα υγρά. Γιατί θα το κάνουμε αυτό. Αυτό βοηθάει ώστε να μείνει πιο αφράτο το μείγμα. Δεν ρίχνουμε τα υγρά και στο τέλος του αλεύρι το αντίθετο. Ρίχνουμε το αλεύρι και μετά τα... και να αλλάξει τα υγρά. Οπότε, ξεκινάμε απαλά. Είπαμε, έχουμε γάλα 100 ml. Γάλα και 100 ml χυμό πορτοκαλιού. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί, Γιατί, για λοιπόν, το κάνουμε να αλλάξει αλίγρι με τα υγρά, ώστε να το διατηρήσουμε το μείγμα πιο αφράτο. Α, πιο αφράτο. Ωραία. Να πούμε σε όσους μπήκανε τώρα στην παρέα μας. Είμαστε εδώ στο εργαστήριο χαλυβοτοπίας του φίλου μας του Χρυσοβαλάτη του Γούναρη, στην Αγία Μονή, δίπλα από το Μήλο των Ξωτικών, μια κοινική περίοδος. Πύλης 74. Κάνουμε, παρουσιάζουμε την βασιλόπιτα. Έτσι είναι η δεύτερη βασιλόπιτα, κάναμε και πέρσι. Φέτος είναι μια διαφορετική βασιλόπιτα από την περσινή. Και να πούμε ότι οι προκομμένες που δεν προλαβαίνετε γιατί δουλεύετε κιόλας και δεν έχετε και πολύ χρόνο, μπορείτε εδώ να κάνετε μια παραγγελία στο 2431-034-901. Σωστά? Άρα τα έχουμε μάθει όλα. Φτάσαμε 22. Φτάσαμε 22, πραγματικά. 2022. Είπαμε, ρίχνουμε αλεύρι. Να αλλάξει τα γλυκά ώστε να διατηρήσουμε αφράτο το μείγμα. Ναι. Χυμό πορτοκαλιού και γάλα. Κάντε και καμιά κλήρωση, λέει, για μια βασιλόπιτα στους θεατές, κουμπάρε. Χαίρετε, πού είσαι. Έχουμε και guest, έχουμε και guest. Ω, τον αγαπητό κύριο Κώστα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Να δείξουμε, να δείξουμε. Να δείξει η κάμερα, να θέλετε να σας δείξουμε. Πάμε, πάμε. Η Δήμητρα Κόσυφα λέει, μία δαμείο θα τη φτιάξεις, για να δούμε. Θα τη φτιάξετε, είναι φανταστική, είναι πολύ αφράτη, μαλακή. Είναι πολύ ωραία. Το σημειώνω, λέει, ναι, ναι, τα σημειώνω, λέει, μία δαμείο. Εννοείται μία να τα σημειώσεις. Μπήκε και ο μετρολόγος, ο φίλος μας ο Αλέκος, ο Αλέξανδρος ο Ζάρας, με τα καταπληκτικά δελτία καιρού που γίνονται μόνο στο www.trikalaculture.gr. Μην τα χάνετε, παιδιά, κάθε Δευτέρα. Κάθε Δευτέρα, μόνο στο www.trikalaculture.gr, εβδομαδιαίο δελτίο καιρού. Ιδιαίτερο με, με πρωτότυπο τρόπο. Και τέλος, ένα σκηνάκι κουνιάκ για λίγο. Κουνιάκ, ε. Για ποιο λόγο κουνιακάκι? Αυτό είναι και για περισσότερη γεύση. Γιατί αν δεν το παραλείπετε, εννοεί το αλκοόλ, ότι είναι πρώτο να βάλει, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σήμερα. Δεν πειράζει. Πάμε ξανά, πάμε ξανά. Θα έρθω εγώ που μου φαίνεται, που δίπλα σου κρατάω. Τι λες? Ακόμα στο μου το ένα, άρα θα χρησιμοποιούμε το ένα μετά. Από την επόμενη φορά θα χρησιμοποιούμε μόνο το ένα. Οκ. Ξύσαμε λίγο για να το βοηθήσουμε το μείγμα. Ναι. Ωραία, τέλεια.
Βαλάτης Γούναρης, εμείς πώς να την πάρουμε, δεν γίνεται. Μπορούμε όμως να στείλουμε στους αγαπημένους μας για να τους γλυκάνουμε. Λέει Δήμητρα Κόσυφα. Έλα, Δήμητρα, εκεί που είσαι. Είσαμε, τελειώσαμε. Ωραία. Λοιπόν, φόρμα. Θα σκοτώ κι εγώ. Έχουμε αλευρωμένη, βουτυρωμένη. Μην με πείτε τώρα σας έτσι κάτι, πώς βουτυρώνει και αλευρωμένη. Αυτό θα είναι για τις προηγουμένες μόνο. Λοιπόν, ας το μην πηδεύεις, ας. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε έτοιμοι εδώ. Τι να κάνουμε για τον ήχο, αυτή η αρρώστια με τον ήχο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Βγάζουμε. Οκ. Φοβερό. Φοβερό και κρίμα που δεν μπορούμε να φάμε, νηστεύουμε. Ξύσμα πορτοκαλιού. Όπα, μας έφυγε. Λοιπόν, και εννοείται θέλει το φλουρί. Το φλουρί που είναι. Το φλουρί, πού είναι το. Α, να το, να το. Το φλουρί, ποιος θα το κερδίσει. Ποιος θα το κερδίσει. Το φλουρί, ποιος θα το κερδίσει. Τώρα το φλουρί. Ή το βάζετε μέσα ή στο τέλος. Ναι, ο Παναγιώτης Γεωργίου λέει πάντως είστε καλή παρέα, ρε παιδιά. Χαίρομαι που περνάτε καλά. Χαίρομαι που σε καθάμε καλή παρέα. Έτσι, και εμείς ευχαριστούμε που μας. Έχει καιρό κάνει στην Αγγλία του. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθεί. Τι καιρό έχει στην Αγγλία, έχουμε κρύο. Για πες μας. Είμαστε έτοιμοι. Ναι. Ψήνουμε στο 160-170 για 50 λεπτάκια. Δεν ανοιγοκλίνουμε φούρνο. Ναι. Στα 40 λεπτά με ένα μαχαιράκι. Για να δούμε αν έχει γίνει. Αν έχει πολύ υγρασία, αφήνουμε άλλα 5-10 λεπτάκια. Όπως όλα τα κέικ. Ορίστε. Όπως όλα τα κέικ. Ναι, όπως όλα τα κέικ. Okay. Τα μείγματα εκεί. Δεν ανοιγοκλίνουμε γιατί αν ανοιγοκλίνουμε φούρνο, κάνει δημοκρασία και μας κάθεται. Οπότε. Αυτό εδώ. Ναι. Φέρ' το σε μένα εδώ την τραλά μου. Φέρ' το σε μένα. Φλουρί. Φλουρί. Βάζουμε κάπου όπου θέλουμε. Ρίμενε. Αγγλία έχει χιόνι, κουμπάρε και πολύ κρυοάσει. Υπάρχει όμως ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Ωραία. Θα ξημερώσει και καλή μέρα και για μας. Το πάνω από κάτω. Έχουμε τη βασιλόπιτα, έχουμε βάλει το φλουρί. Είδατε που το βάλαμε. Ψάξτε μετά. Λοιπόν. Γαρνίρουμε άχνη. Είδατε πως μπαίνει το φλουρέα για να ξέρετε, όμως πάρετε καμιά αγορασμένη. Ναι. Εκεί θα είναι το φλουρέα. Τσεκάρετε από κάτω. Λοιπόν, το χιονίζουμε. Βάλια Κουρτίκ, Βαλάντι, στείλε εσύ Βασιλόπιτα στη Χαλκίδα για μέσα. Να στείλω εγώ. Άρε, τσίπουρα. Καλές γιορτές. Να στείλω Βασιλόπιτα, θα στείλει τσίπουρα με μεζέ. Καλά, το καλύτερο τσιπουράδικο στη Χαλκίδα. Το καλύτερο τσιπουράδικο στη Χαλκίδα. Βάλια Κούρτη, το καλύτερο τσιπουράδικο. Παιδιά, άμα πάτε Χαλκίδα, να πάτε εκεί. Να πιείτε τσίπουρα και να φάτε. Τέλεια, τέλεια. Γεια στα χέρια σου. Ευχαριστούμε, κύριε. Ελάτε εδώ να μας πείτε. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, φεύγουμε. Βάζουμε αυτό, κάτι να καθαρίσουμε. Ωραία. Να πούμε όπως και πέρσι και μας έφερε γούρι το φλουρί, μας το παίρνει η φίλη μας η Μάχη Παλάβρα. Ωραία. Έτσι. Τη βρίσκουμε και Facebook και Instagram και τα λοιπά. Εννοείται. Πέρσι μας το κάνει και δώρο φέτος. Α, τέλεια, την ευχαριστούμε πολύ. Για το 2022 το βάζουμε πάνω. Ωραία, σούπερ. Καλή, σωστά το πάνω, καλή χρονιά. Καλά, ωραία, καλά το πες. Τέλεια. Και... είμαστε κομπλέ. Θες να πεις δυο έτσι για μια σούμα. Τι να πούμε. Ένα εύκολο γρήγορο κέικ. Μοσχοκάριδο, βανίλια, ξύσμα πορτοκαλιού, κονιάκ, αντί για κονιάκ, ρούμι, κρασί ακόμα, είναι πολύ ωραίο και ό,τι άλλο θέλετε. Είπαμε βούτυρο, αφατεύουμε, αυγουλάκια, 160 για 50 λεπτά. Καλές γιορτές! Καλές γιορτές! Καλές γιορτές! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 50 λεπτά, μην το ξεχάσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Τι 50 λεπτά. Να ψήσει μου η Βασιλόπιτα. Α, ναι. Γιατί να την κάνεις, θέλω φωτογραφία. Λοιπόν, βγαίνει έτοιμο με φλουρί. Ωραία, σούπερ. Σούπερ. Αγαπημένη, έλα πιάσε το κινητό για να κάνουμε αποφώνηση. Θα πεις εσύ το δικό σου. Καλές γιορτές, τα χρόνια πολλά. Έλα, θέλουμε. Μπορείς να βγάλεις όμως θες το πάνω σπρέ.
Όχι, τώρα θα το κρατήσει. Μην το κλείσει. Τώρα θα το κρατήσει. Πάμε. Λοιπόν, εδώ αυτό ήταν το γλυκό Βασιλόπιτα, κυρίες και κύριοι, όπως είδατε. Σας ευχαριστούμε έτσι που μείνατε στην παρέα μας όλη τη διάρκεια της Παρασκευής του γλυκού. Να μας συγχωρείτε για αυτά που τα πρόβλημα που γίνανε. Τι να κάνουμε όμως. Θα πάμε σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σας. Να πούμε, γιατί είναι ότι κάποιοι με σταματάτε και μου λέτε. Αυτός ο γούναρης. Αυτός τα κάνει, ρε παιδί. Τα... είναι τρομερό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι το www.trikalakalakal.gr είναι μια ιστοσελίδα, η βιβλιογραφική και η πολιτιστική. Εδώ παρουσιάζουμε το γλυκό. Κάνουμε λόγω του πολιτισμού. Προσπαθούμε και κάνουμε διαφορετικά πράγματα για να διασκεδάσουμε και εσάς και να σας ενημερώσουμε. Κάνουμε το γλυκό με το σοβαράκι το γούναρι. Όμως το site έχει πάρα πολλά. Κάνουμε πλούσιο ρεπορτάζ σε εκδηλώσεις, σε ειδήσεις που συμβαίνουν στον τόπο μας στα Τρίκαλα. Έχουμε δελτίο καιρού ιδιαίτερο. Έχουμε άρθρα των συνεδρίων της εβδομάδας, συνεντεύξεις. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί πολλοί με σταματάτε και νομίζω ότι κάνω μόνο το γλυκό με το γούναρι. Ή νομίζω ότι κάνω μόνο το συνθέτης εβδομάδας με την Ατάση Παπαστάτη, την αγαπημένη που τη στέλνουμε τα φιλιά μας. Το www.trikalakalakal.gr είναι ένα site όπως τα υπόλοιπα τρικανά site που τα γνωρίζουμε πολύ καλά, να μην τα αναφέρουμε και καλύπτουμε ειδησιογραφικά και πολιτιστικά ό,τι συμβαίνει στον νομό Τρικάλων και ιδιαίτερα στην πόλη των Τρικάλων. Αυτά, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε, να περνάτε πολύ όμορφα, να μας ακολουθείτε και να βλέπετε γιατί είναι πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Σήμερα το βράδυ να μην ξεχάσουμε ότι έχουμε live στη Σουήτα, live και στη Σουήτα αλλά και στο Έρινο με τη μουσική Βεγγέρα που αξίζει να πάτε και να περάσετε πολύ όμορφα και τίποτα άλλο, να αγαπάτε τον πολιτισμό γιατί ο πολιτισμός αλλά και γενικά οι ειδήσεις απέκτησαν στέγη με το www.trikalakalakal.gr. Φιλιά πολλά, γεια σας!